Πιστεύω ότι ο Οδυσσέας Κορδελίου ίσως έχει οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο. Ναι, ναι. Μπορώ να πω επαγγελματικά. Και ναι, ναι. Ίσως έχει υψηλούς στόχους. Το έχουν δείξει οι άνθρωποι, μπράβο, η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Και με την ανατροπή που κάνανε την πρώτη αγωνιστική. Ναι, αλλά ναι. Και ο Κυλκυσιακός είναι ένα σωματείο που κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί. Μπράβο. Πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον ένα καλό παιχνίδι και να το χαρούν οι φίλοι. Μπράβο. Και ένα μήνυμα που το είδα όσο μιλούσατε εσείς, κύριε Κοστούδα, λέει: εάν η ομάδα του Αγίου Αθανασίου μπορεί να χτυπήσει άνοδο, ναι ή όχι. Θέλει απάντηση, δηλαδή ξεκάθαρη ο τηλεθεατής που μας βλέπει. Μπορείτε να το σημειώσετε λίγο, αν ο στόχος είναι η άνοδος. Βεβαίως. Ξεκάθαρα όμως γιατί λέει: ναι ή όχι. Με ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε. Απόλλων Αρναίας Αχιλλέας Τριανδρίας. Νέα Καλλικράτεια Θερμαϊκός Θέρμης. ΠΑΟΔ Καμπανιακός. Άλλο τοπικό ντέρμπι, Γιώργη, έτσι. Η ομάδα του Πρόεδρου της Ψημίνε, ναι. Έπρεπε να παλέψει η διοίκηση της Ένωσης, ναι, και να χωριστούν οι ομάδες. Να το, τι στόχους έχει φέτος στον ένα όμιλο, ναι, ναι, και στον άλλον. Να μοιραστούν οι ομάδες της ΕΠΣ Θεσσαλονίκη σε δύο ομίλους. Μπράβο. Έτσι πως είναι, δεν θα είναι ντέρμπι, θα είναι σφαγή. Θα είναι και σφαγές, θα έχουμε έτσι. 40% το λιγότερο υποβιβασμό ομάδων Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε μεγάλες απώλειες, έτσι. Ενώ δεν έπρεπε να υποβιβαστούν. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους, όπως λέμε αθλητικά. Πάω Κουφαλίων, πάω, ναι, άλλο τοπικό ντέρμπι. Τα κουφάλια και αυτά. Όλα είναι ντέρμπι. Όλη η Δέλτα Εθνική ντέρμπι. Όλη η Δέλτα Εθνική είναι φωτιά. Τα κουφάλια ξεκίνησαν φέτος με μια εντελώς ανανεωμένη ομάδα. Πολλές μεταγραφές, έμπειρους ικανούς παίκτες και κυρίως, όπως λέμε στην εκπομπή μας εδώ, έναν ικανότατο προπονητή, τον κύριο Χρήστο Ζήφκα. Τον οποίο, αν τον αφήσουμε να δουλέψει στα κουφάλια, θα παράξει έργο. Κύριε Κουστούδα, ναι. Αγαπητέ Γιάννη, να κάνουμε ένα σχόλιο. Μπράβο. Για τους προπονητές, μια που δώσατε την ευκαιρία. Σας έδωσα τώρα την μπάσα ακριβώς. Ναι. Οι προπονητές, ναι, πρέπει, ναι, να αφήνονται στα σωματεία που επιλέγονται. Ναι, ναι. Με τους βασικούς στόχους που επιλέγουν τα κάθε σωματείο χωριστά, ναι, ναι, να παράγουν έργο. Μπράβο. Και να κρίνονται στο τέλος της χρονικής περίοδου, όταν λήξει η ποδοσφαιρική περίοδος. Είναι πολύ προωρό να κρίνεις μια ομάδα σε μια αγωνιστική ή σε δύο αγωνιστικές. Μπράβο. Γι' αυτό καλό είναι οι παράγοντες να σκέφτονται πάρα πολύ τον προπονητή που επιλέγουν να τον στηρίζουν στις δυσκολίες. Γιώργη, επειδή είπε ο κύριος Κουστούδας σε δύο αγωνιστικές, μου φαίνεται η καμπάνα χτυπούσε και προς εσέ. Όχι, δεν ήθελα να. Όχι, δεν υποδείξω δεν προς εμένα. Όχι, και προς εσένα. Αυτό είπα. Έβαλα και το και. Το συμπλεκτικό σύνδεσμο. Ο κύριος Κουστούδας, ναι, ναι, πάντοτε είναι ενωτικός, ναι, ναι, και πάντοτε σε αυτά τα πράγματα λέει την αλήθεια. Μπράβο. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια που λέει. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα θα μιλήσουμε κι εμείς για το θέμα του προπονητή. Μπράβο, μπράβο, σωστά, ναι, ναι. Εντάξει. Ο Παονέ, μια καινούργια ομάδα, δεν την έχουμε δει για να την κρίνουμε ακόμα, αλλά κι αυτή θέλει τον χρόνο για να συνέλθει, να καταλάβει σε ποια κατηγορία αγωνίζεται και να βρει τα πατήματά της. Έτσι, κύριε Κουστούδα. Σίγουρα. Τι. Νίκη Πολυγύρου Πόμου Δανιών, Ολυμπιακός Γαλατάδων Απόλλων Πόντου, Γεώργη. Ναι, ναι. Εκστρατεύει Πάνοβλος ο Απόλλων Καλαμαριάς. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα. Ναι, ναι. Εκ βάθους καρδίας. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Απόλλων, μπράβο. Να γυρίσει με ένα διπλό. Μπράβο. Από μια πολύ δυνατή έδρα. Έχει στόχο την άνοδο, φυσικά, έτσι. Αν είναι δυνατόν τώρα. Μπράβο. Ένα τέτοιο ιστορικό σωματείο να μην πάει για την άνοδο. Κύριε Κουστούδα, εσείς κάποιο σχόλιο για το ντέρμπι αυτό Ολυμπιακός Γαλατάδων Απόλλων Πόντου? Μακάρι ο Απόλλων Πόντου να καταφέρει να περάσει με διπλό. Μπράβο. Για να υλοποιήσει την άνοδο που επιθυμεί. Τώρα στεναχωρείτε όμως τους Γαλατάδες που μας βλέπουν και εκεί και οι άνθρωποι κάνουν και ένα αγώνα αυτοί να τίποτα, κρατήσουν την ομάδα. Εμείς κάνουμε μία ευχή. Ναι. Ίσως αυτή τη στιγμή παίρνουμε το μέρος του μόνο του Απόλλων Πόντου. Με αυτή την έννοια του είπα. Γιατί άδικα έπεσε από, από τις μεγάλες κατηγορίες, οι μικρές, γι' αυτό. Τώρα μεταξύ μας δεν είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς τώρα να παίζει με το Σοχό και με τους Γαλατάδες και με τον Πολύγυρο και με τα κουφάλια, έτσι, κακά τα ψέματα, παιδιά. Η ομάδα είναι έχει μια ιστορία. Ιστορική ομάδα με μεγάλη ιστορία και στην Αλφα Εθνική, έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Εκ βάθους ψυχής πρέπει ο Απόλλων να γυρίσει εκεί που του στερήσανε τη θέση του. Μισό λεπτό. Εθνικό Σοχού, δόξα χέρσου, τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε μια παρέμβαση, Γεώργη, ένας φίλος σου, ο οποίος πάρα αυτά θέλει να κάνει παρέμβαση. Ποιος είναι? Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος Κοστούδας. Καλησπέρα, θα δούμε ποιος είναι τώρα. Καλησπέρα στο εκλεκτό πάνελ. Ω, κύριε Ράπτη, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς, τον φίλο μας τον Γιώργο Τεχνιδίδη και στον συνάδελφο, γιατί είμαι και όπως ξέρεις και προπονητής, τον Χρήστο τον Κοστούδα, που από ό,τι γνωρίζω είναι προπονητής στην Αγία Παρασκευή του Δήμου του πρώην Βασιλικών. Όχι. Όχι, είναι στον Άγιο Αθανάσιο. Του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Γιατί. Ορίστε. Α, πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί ο κύριος Κωστούδης κοσμεί το σύνολο των προπονητών.
Ευχαριστώ πολύ. Το γνωρίζετε, κύριε Ράπτη? Το γνωρίζω, γνωριζόμαστε. Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, και να μπούμε, αγαπητέ δάσκαλε, απευθείας στο ψητό. Παρντών, δεν το πιάσα. Να μπούμε απευθείας στο ψητό. Ναι, ναι, στο ψητό κατευθείαν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Ράπτη. Ναι, ναι. Ακούστε με λίγο, είμαι σε ένα γάμο που παντρεύεται γυναικολόγος. Μισό λεπτό. Βασίλειε, μισό λεπτό. Το περασμένο Σάββατο που πήρες πάλι σε γάμο είναι. Σε γάμο είσαι. Γυναικολόγου ήμουνα. Δεν έχεις αφήσει άκουσε... γάμο και γάμο για γάμο. Και άκουσε, Γεώργιε, τώρα. Ναι. Αν εσένα σε βάλουν αύριο να διευθύνεις με εθνική κλινική, θα τα καταφέρεις? Θα προσπαθήσω. Είναι ποδοσφαιρικό το ερώτημα. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, Γεώργιε, μ' ακούς? Μ' ακούω. Μ' ακούς, Γεώργιε? Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχουν πάθει και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου με τη διαιτησία. Δηλαδή? 13 Ιουνίου του 2009 στη συνέλευση της ΟΔΕ είχα πει τότε να τους τα δώσουμε όλα, ρε παιδιά. Σε 1,5 χρόνο θα μας τα γυρίσουν πίσω. Δεν πέρασε, αγαπητέ Γεώργιε, 1,5 χρόνος. Θέλω να δεις τι έγινε στο Συμβούλιο της ΕΠΟ. Όλοι θέλουν να γυρίσουν πίσω τη διαιτησία στην φυσική της έδρα. Απλά ντρέπονται ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα. Έχουν καθομολογήσει όλοι ότι αυτό το σύστημα απέτυχε. Και ευτυχώς που μείναμε 5 άνθρωποι στην ΕΠΟ, στην ΟΔΕ, να παλεύουμε για την αξιοπρέπεια των διαιτητών. Το ίδιο γνωρίζει ο κύριος Κωστούδης, έχει συμβεί και με το Σύνδεσμο Προπονητών με την ΕΠΟ. Ξέρει τι γίνεται κάθε χρόνο κλπ. Κλπ. Είμαστε όμως σε μια φάση να πούμε το εξής, κύριε Γεώργιε. Ναι, ναι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο ένα πέναλτι που δόθηκε και δεν δόθηκε στην Άλφα Εθνική. Χιλιάδες αγώνες είναι κάθε Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα, από την Άλφα Εθνική μέχρι τη Γάμερ Τεχνική. Και να μην ξεχνάνε όλοι τους κάτι. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας και είναι στρογγυλός. Είναι η μπάλα με συμπροταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές. Εμείς οι διαιτητές είμαστε επικουρικοί για τη σωστή λειτουργία του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Και έπονται οι προπονητές και οι παράγοντες. Μάλιστα. Συγχαρητήρια πρώτος να εκπομπήσω, γιατί ασχολείται πράγματι με το ποδόσφαιρο, μάλιστα, με τα παιδικά τμήματα, με τα αριστεχνικά. Το αν δεν δόθηκε ένα πέναλτι μια κόκκινη κάρτα στην Άλφα Εθνική, εκεί σταματάει και τελειώνει η διαιτησία. Γίναμε μάρτυρες τραγελαφικών καταστάσεων εδώ και 2 εβδομάδες. Σωστά, σωστά. Βέβαια, να πούμε και μια αλήθεια. Ναι, δεν ευθύνονται μόνο οι παράγοντες διαιτησίας, ναι, ναι, του ποδοσφαίρου. Και παράγοντες, παύλα διαιτητές που κλείθηκαν να υπηρετήσουν θεσμούς, παραδώσαν τη διαιτησία στους αδιφάγους παράγοντες. Είτε για να παίξουν τα παιδιά τους Άλφα Εθνική και FIFA, είτε για άλλους λόγους. Έχουμε ευθύνη και εμείς ως διαιτητές. Είναι καλό λοιπόν, και φυσικά τώρα έπρεπε να γίνουν αυτά που έγιναν για να καταλάβουν όλοι, να έρθει η φυσική θέση, η ύπαρξη των συνδέσμων, η ύπαρξη της Ομοσπονδίας, για να πάμε σε καλύτερες μέρες ποδοσφαίρου. Ναι. Θυμάστε την παρέμβασή μου πριν μια εβδομάδα? Ναι, ναι, ναι. Θυμόμαστε. Τρέχουν οι εξελίξεις με γεωμετρική πρόοδο. Έχουμε τη συνέλευση της ΟΔΕ. Παρακαλούν να ξαναγυρίσουν πίσω. Εμείς φυσικά δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι κάποτε θα τα φέρουν. Φυσικά όμως είναι καλό ότι έγινε, για να βάλουν μυαλό και αρκετοί διαιτητοπαράγοντες, αγαπητέ Γεώργιε. Ναι, ναι, ναι. Τα λες εμένα που χρόνια διεκδικώ αυτό που είναι το σωστό. Εγώ γνώρισα την ΟΔΠΕ, την ύπαρξή της, γνώρισα το σύνδεσμο. Ναι. Γνώρισα το σύνδεσμο, είχε τα φύλλα αγώνος, είχε τους ορισμούς στα χέρια, μπράβο, του. Μπράβο, μπράβο, και έμεινα εκεί. Γνώρισα την εκπαίδευση, την εξέλιξη του διαιτητή από το σύνδεσμο. Και λέω και θα το ξαναπώ, και με αυτό το σύστημα ο αρχιδιαιτής των ενώσεων ή της ΟΔΠΕ, πρέπει να, της ΕΠΟ, πρέπει να εκλέγεται από τους συνδέσμους ή από τις περιφέρειες. Είναι μέσα στις αρχές μου. Θεωρώ τον διαιτητή συνεργάτη, μπράβο, και όχι, ναι, ναι, όργανο εκτέλεσης δικό μου, Γεώργιε, επιθυμιών. Γεώργιε, Γεώργιε, ναι, ναι. Όταν βγήκε το όπλο στο μιλήσι της Πέλας, βγήκε κανείς να υποστηρίξει τον διαιτητή του Πορτοκαλίδη? Ναι. Βγήκε κανένας? Πέστε μου τώρα, έχουν σπίτι οι διαιτητές να κλείσουν οι σύνδεσμοι? Πού θα πάνε? Μπράβο. Στην ΕΠΣ. Μα είναι έδρα των παραγόντων, φυσιολογικά είναι έδρα. Πίστευα ότι οι διαιτητές Θεσσαλονίκης έχουν ανώτερη εκπαίδευση από τους παράγοντες. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και έλεγα ότι πρέπει να φτάσουμε στην εκπαίδευση. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την ΕΠΟ και τα θέματα διαιτησίας. Αλλά παραδόθηκαν άνευ όρων. Μπράβο. Και χαριεντίζονται με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη, ναι, ναι, να χτυπήσουν το χέρι τους στην Αθήνα, εντάξει, και να πάρουν αυτά που θέλουν. Βασίλειε! Ευτυχώς που είμαστε κάποια άτομα. Εγώ, ο Μήτας, ο Αρνάκης,
ο από Θεσσαλονίκη, ο Ιωαννίδης από Σέρες, ο Μάκης από την Κέρκυρα και ο πρόεδρος μας ο Πάπης ο Μεραδωράκης που τον γνωρίζεις και λοιπά. Μπράβο. Και δίνουμε τον υπερπάντο που θυμίζει κάτι, αγαπητέ Γεώργη, τον Κολοκοτρώνη του 21 θυμίζω μυστικά του στην ΟΠΕ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Βασίλειε. Έλα, Γεώργη. Ναι. Καλή επιτυχία. Μία τελευταία διάκριτη ερώτηση μεταξύ μας, Βασίλειε. Ό,τι θέλει, Γεώργη. Όχι, εγώ είμαι ο δάσκαλος είμαι. Έλα, πες μου. Μεταξύ μας, μετά το γάμο, ακολουθεί καμιά άλλη κοινωνική εκδήλωση, όχι, έτσι. Κοίταξε να δεις, όπως γνωρίζεις. Ναι. Εγώ από τη φύση μου είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Μα το ξέρω, εγώ δεν το λέω, καλοπρόαιρετα το λέω. Αμέσως μετά το γάμο που ελπίζω και στις 3 θα τελειώσει, είμαι με τη σύζυγο. Ναι. Θα συνεχίσουμε σε κάποιο πολιτιστικό κέντρο. Συγχαρητήρια, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για τη θαυμάσια εκπομπή σας, Γεώργιε. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε διαζώσεις, κύριε Ράπτη. Καλή επιτυχία στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα και στον κύριο Κωστούδη. Ευχαριστώ και φυσικά πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Βασίλειε! Επίσης. Φαντάζομαι έμαθες ότι πήρα και εγώ μεταγραφή, έτσι. Για πες μου. Έμαθες, λέω, ότι πήρα και εγώ μεταγραφή. Πού πήρες μεταγραφή, πες μου. Εκεί που έκανα αίτηση απόσπασης, ρε Βασίλειε. Καλά, αυτό έπρεπε να το πεις εσύ και έπρεπε να μας κάνεις το κέρασμα. Το κέρασμα όμως πρέπει να γίνει διαζώσεις, κύριε Ράπτη. Αν δεν βρεθούμε, πώς θα κεραστούμε. Με τηλεπάθεια. Ναι. Γεώργιε, ήταν δυνατόν τον εκλεκτό Γεώργιο Ταβακόπουλο να μην ρυθμίσουμε την κατάστασή του. Βασίλειε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σας, Γεώργιε, γεννούν και τα κοκόρια. Ορίστε. Γιατί έχετε πολύ καλούς. Και ξέρεις γιατί γεννούν τα κοκόρια, γιατί έχεις πολύ καλούς φίλους. Μπράβο, ναι. Βασίλειε, ευχαριστούμε. Επιφυλασσόμεθα για το κέρασμα. Και πρέπει να βρεθούμε διαζώσεις για να τα πούμε καλά και να κεραστούμε, έτσι. Λοιπόν, είμαι σε ένα θαυμάσιο ιδηλιακό τοπίο και τώρα με καλή σύζυγο θα πάω να χορέψουμε μέσα. Ωραία. Καλή συνέχεια, Βασίλειε. Να είστε καλά και πάλι καλησπέρα και συγχαρητήρια σε όλους σας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια, γεια. Χαιρετισμούς στη σύζυγο, γεια. Λοιπόν, αποτελέσματα. Πάμε αποτελέσματα. Τελειώσαμε και με το δεύτερο όμιλο. Εθνικό Σοχού είπαμε δόξα χέρσου. Ενώ ρε που αύριο έχει ο Μέγας Αλέξανδρος Μιλωτόπου. Ναι, Κώστα. Σε ένα λεπτό διάλειμμα. Άντε, λοιπόν, θες να πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε με τα αποτελέσματα. Μισό λεπτό, ρε Γιώργο. Μισό λεπτό, ρε Γιώργο. Θες να τα πούμε τα αποτελέσματα πρώτα και μετά για διάλειμμα. Ωραία, όπως θέλω εγώ. Εγώ πάω στα αποτελέσματα, αφού όπως θέλω εγώ. Λοιπόν, πάμε σήμερα Α1 ερασιτεχνική, έτσι. Δεύτερη αγωνιστική ή τρίτη ήταν αυτή σήμερα. Τρίτη, συγγνώμη. Λάθος. Τρίτη αγωνιστική, λοιπόν. Είχαμε δύο παιχνίδια στην Α1. Το πρωταθλήμα της Ένωσης. Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Άντε πάλι. Αφού ο κ. Ψωμιάδης λέει Θεσσαλονίκης, εσύ πώς θες Μακεδονίας. Πολύ να σέβεσαι το καταστατικό. Δεν τροποποιήθηκε το καταστατικό. Δεν θα αντιδικούμε για κάτι που είναι νόμιμο. Εσύ τι λέτε, κύριε Κουστούδα, μισό λεπτό μας πει ο κ. Κουστούδα. Θεσσαλονίκης ή Μακεδονίας. Ποιο είναι το πιο ακριβές και το πιο σωστό. Εντάξει, άλλωστε αυτό είναι και ο λόγος που πρόκειται να τροποποιηθεί το καταστατικό. Όμως μέχρι να τροποποιηθεί, ναι, έχει μία ονομασία. Ωραία. Άρα, αφού λέγεται Μακεδονίας, πρέπει να τη λέμε κι εμείς έψη Μακεδονίας. Θα τη λέμε έψη Μακεδονίας, έτσι. Φυσικά, έτσι νομίζω. Δικαιώσατε δηλαδή είναι το Γιώργο. Τυπικό. Μα έτσι όχι, είναι. Νομίζω ότι είναι ήταν το λογικό. Η πρώτη ένωση στον χώρο, ναι, της Μακεδονίας. Μπράβο. Όταν θα τροποποιηθεί και θα λέγεται Θεσσαλονίκη, ναι, τότε φυσικά θα πρέπει να το λέμε. Τότε θα το λέμε Μακεδονίας εμείς. Ο κύριος Χαριτονίδης τότε θα το λέμε Μακεδονίας. Ενώ πρέπει να το λέει Θεσσαλονίκης. Γιατί εμείς πάμε ανάποδα ως συνήθως. Να σεβόμαστε τα καταστατικά. Ωραία. Και τους ανθρώπους που ψήφισαν τα καταστατικά. Μάλιστα. Και Θεσσαλονίκη, Γεώργιε, αν το πάρουμε.